Για την πρώτη εντός έδρας επιτυχία, προετοιμάζονται στον Ολυμπιακό Βόλου που την Κυριακή υποδέχεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο τον Εργοτέλη. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα και στις τάξεις της ομάδας υπάρχει η πίστη για την κατάκτηση των 3 βαθμών που θα διατηρήσουν την ομάδα στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Ταυτόχρονα, η αναμέτρηση έχει και ιστορικό χαρακτήρα, αφού η νυν Super League και πρώην Α Εθνική επιστρέφει στη Μαγνησία μετά από 20 χρόνια. Στα πλάνα του Σάκη Τσιόλη δεν βρίσκεται ο Δημήτρης Πλιάγκας που είναι τραυματίας, ενώ κανονικά στη διάθεση του Θεσσαλού Τεχνικού βρίσκονται όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την αγορά των εισιτηρίων διαρκείας. Μεγάλη αναμένεται να είναι και η προσέλευση του κόσμου στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού, αφού η δίψα των φιλάθλων για ποιοτικό ποδόσφαιρο είναι μεγάλη και το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα της Κρήτης αποτελεί μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για να βρεθεί το απόγευμα της Κυριακής στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Μετά το εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ στις 26 Σεπτεμβρίου θα κλείσει το Πανθεσσαλικό Στάδιο ώστε να αποκατασταθεί ο χλεοτάπητας του κεντρικού αγωνιστικού χώρου.